Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Όλοι, ναι, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην πλατεία Συντάγματος. Εκεί όπου την Κυριακή το μεσημέρι, πάνω από 1 εκατομμύριο Ελληνίδες και Έλληνες θα διατρανώσουμε ένα πελώριο όχι. Θα στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση και προς κάθε κατεύθυνση. Δεν χαρίζουμε, δεν δωρίζουμε, δεν δίνουμε το όνομα Μακεδονία ή παράγωγο αυτού του ονόματος στα Σκόπια. Όταν οι Έλληνες είναι ενωμένοι, ως μια γροθιά μπορούν και κάνουν θαύματα. Και ένα ακόμα θαύμα θα είναι αυτό της Κυριακής. Αυτό το συλλαλητήριο που έρχεται ο κόσμος συνέχεια, από σήμερα κιόλας, εδώ στην Αθήνα. Έχουν κατασκηνώσει χιλιάδες Έλληνες. Χιλιάδες από το ένα άκρο έως το άλλο άκρο της χώρας για να πούν στον Τσίπρα και τη Σία του, ενώ και τα άλλα παιδιά, ότι οι Έλληνες είναι αντίθετοι σε αυτό που θέλει να κάνει, να χαρίσει το όνομα Μακεδονία στους Σκοπιανούς. Όχι, η ιστορία της Ελλάδος είναι γραμμένη με το αίμα των παππούδων μας και των πατεράδων μας και δεν χαρίζεται, δεν δωρίζεται. Άλλωστε, Αλέξη μου, δες τον κόσμο αυτή την Κυριακή για να καταλάβεις τι σε περιμένει. Τι περιμένει εσένα και τα άλλα παιδιά. Τον Πάνο Πανούλη Καμένο και τα άλλα παιδιά. Όλους αυτούς που κάνετε μια ομάδα και που θέλετε να δώσετε παρά τις όποιες διαφωνίες του Καμένου το όνομα Μακεδονία στα Σκόπια. Δεν θα σας περάσει. Δεν θα σας αφήσουμε. Θα πολεμήσουμε. Και ο Έλληνας πολεμάει με όλο αυτό που βλέπετε το λαό, με το συλλαλητήριο, φωνάζει φωνή Θεού, οργή Θεού μάλλον, ή φωνή λαού, οργή Θεού όπως λέει ο λαός μας, και έχει απόλυτα δίκιο, γιατί και ο Θεός φωνάζει και βλέπει, αλλά και ο λαός φωνάζει και βλέπει ο Θεός μας. Φίλες και φίλοι, θα είμαστε όλοι εκεί. Έλα και εσύ. Καλή σας μέρα.